Πάνω εσύ ολογιότατε, κύριε Πρίτανη, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι φίλοι του Σαλαμίνου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμοχώστου, σας καλωσορίζουμε στην τελευταία διάλεξη και στην τελετή λήξης του πέμπτου κύκλου διαλέξεων. Καλούμε τον πατέρα Αυγουστίνο, ο οποίος θα αναγνώσει χαιρετισμό εκ μέρους του Πανιερωτάτου, ο οποίος αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Κρήτη, όπου ως μέλος της γραμματείας, της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία πρόκειται να συγκληθεί τον Ιούνιο στην Κρήτη, είναι εκεί στις εργασίες για προετοιμασία της Συνόδου. Πάτερ Αυγουστίνο, λόγος σε εσάς. Λογιμότατε κύριε Πρίτανη, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Εκ μέρους του Πανιερωτάτου και της Οργανωτικής Επιτροπής του Σαλαμίνου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμοχώστου, χαιρετίζουμε την απόψινή τελετή λήξης του πέμπτου κύκλου διαλέξεων. Μετά από 5 χρόνια λειτουργίας του θεσμού αυτού, γίνεται φανερό ότι η πρωτοβουλία αυτή του Μητροπολίτου Κωνσταντίας και του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου εκπληρώνει τον στόχο της για συμβολή στην πολιτιστική και πνευματική αναβάθμιση της επαρχίας μας μέσα από τον κοινωνικό και πολιτιστικό αυτό θεσμό. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το πρόγραμμα διαλέξεων παρουσίασε κάποιες πρωτοτυπίες ώστε αυτό έγινε περισσότερο βιωματικό και με θέματα που καλύπτουν ένα γενικότερο φάσμα ενδιαφέροντος. Έτσι, εκτός από διαλέξεις από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, διάλεξη έδωσαν επίσης ο διαπραγματευτής για την επίλυση του Κυπριακού και ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Μπαλαμάν του Λιβάνου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με κύριο εισηγητή τον Υπουργό Παιδείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση του πέμπτου κύκλου διαλέξεων, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, που είναι η Δήμαρχη Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερίνιας και Σωτήρας, ο καθηγητής Σταύρος Φωτίου και ο δόκτωρ Γιώργος Κάκουρας, οι συνεργάτες μας του Γραφείου Πνευματικής Διακονίας της Μητροπόλεως και η λειτουργή του Γραφείου Εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον χορηγό μας, την ΣΠΕΚΟ Κοινοχωρίων, όπως και τους χορηγούς επικοινωνίας, το ΡΙΚ, την Εφημερίδα Πολίτης, το Ράδιο Πολιτεία και το Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον ελογιμότατο Πρίτανη για την τιμή που μας κάνει να είναι ομιλητής στην τελετή λήξης με ένα άκρος ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα. Τέλος, εγκάρδιες ευχαριστίες οφείλουμε σε όλους εσάς, τους φίλους και υποστηριχτές του Σαλαμίνου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμοχώστου, που χάρη στη δική σας συμμετοχή έχετε καταστήσει το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο ένα σημαντικό θεσμό στα πολιτιστικά και πνευματικά πράγματα της Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Αυγουστίνο. Καλούμε τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη και τον συντονιστή της απόψινής διάλεξης, τον Δήμαρχο Παραλιμνίου κύριο Πυρίλη, να λάβουν θέση για την έναρξη της διάλεξης. Να τονίσουμε ότι τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα τα λάβετε από την γραμματεία κατά την αναχώρησή σας, επιδεικνύοντας τον αριθμό που έχετε πάρει προηγουμένως στην εγγραφή. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Λογιμότατε,
Πάνωση Ολογιώτατε, εκπρόσωποι των χορηγών, φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην τελευταία διάλεξη του πέμπτου χρόνου του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου αμοχώς του στο Παραλίμνη. Η συγκητής της απόψινής διάλεξης με τίτλο «Οι γραμμές που διασχίζουν το μέλλον» είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρωτού προχωρήσουμε με την διάλεξη, να μου επιτρέψετε να παρουσιάσω εν συντομία τον εισηγητή της απόψινής διάλεξης. Ο κύριος Χριστοφίδης είναι καθηγητής της φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Κρενόπλ, ενώ έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Εθνικό Πολυτεχνείο της Κρενόπλ με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης. Ενταγμένος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1992, διετέλεσε αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, καθώς και αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων. Είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, αξίωμα το οποίο επανεξελέγει τον Νοέμβριο του 2014. Το όνομα του είναι πλήρως συνυφασμένο με την αναπτυξιακή πορεία της έρευνας του, καθώς και της συμβολής του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος μέσω της εμπειρογνωμοσύνης και της τεχνογνωσίας στο ενεργειακό γίγνεσθε της Κύπρου, με έντονη δράση τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πράσινη ενέργεια, περιβαλλοντικοί αισθητήρες και οπτικές εφαρμογές στην αρχαιομετρία και την τέχνη, εφαρμοσμένη οπτική, αλληλεπίδραση ύλης φωτός, οπτοελεκτρονικές μελέτες ημιαγωγών και κβαντική οπτική. Το πλούσιο συγγραφικό του έργο καταγράφεται σε επιστημονικά βιβλία, περιοδικά και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί από αξιόλογους εκδοτικούς οίκους και στον έντυπο τύπο. Με αυτά τα λίγα λόγια, για τον ομιλητή, θα προχωρήσουμε στη διάλεξη. Με το τέλος της συζήτησης θα ακολουθήσει η συζήτηση, όπου θα μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Κύριε Πρίτανη, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας. Πάνω σε ολογιότατε, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω καταρχάς. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην απόψινη διάλεξη με την οποία ολοκληρώνεται ο πέμπτος κύκλος διαλέξεων για το Σαλαμίνιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο αμοχώς του. Είναι λοιπόν η πέμπτη χρονιά από ό,τι επιβεβαίωσε πριν λίγο ο Δήμαρχος. Χαίρομαι γιατί το αρχίσαμε πριν μερικά χρόνια αυτό έτσι δειλά-δειλά. Η απόψινη ομιλία μου, οι γραμμές που διασχίζουν το μέλλον, είναι βασισμένη πάρα πολλά στοιχεία της, είναι παρμένα από μια ομιλία που έκανα πέρσι στην τελετή αποφύτησης, αλλά με έντονη επικυρωποίηση. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους στηρίζουν αυτό το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Είναι ένα από τα 8 πανεπιστήμια του Πανεπιστήμιου Κύπρου, Ελεύθερα Πανεπιστήμια. Και αυτός ο θεσμός χρόνο με το χρόνο διευρύνεται και σε άλλες περιοχές της Κύπρου, γιατί θέλουμε ακριβώς αυτή η φωνή να φτάσει σε όλες τις πλευρές της Κύπρου. Στην απόψινή μου ομιλία θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πώς ιστορικά οι επιστήμες, η νέα γνώση και η τεχνολογία άλλαξαν σταδιακά τη δομή και οργάνωση του κόσμου και των κοινωνιών. Πώς δημιούργησαν νοητές και πραγματικές γραμμές επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Θα δούμε πώς οι γραμμές αυτές διασχίζουν το μέλλον. Ένα μέλλον που άρχισε ήδη να προδιαγράφεται με νέα χαρακτηριστικά. Μια από τις αρχαιότερες γραμμές επικοινωνίας στον πλανήτη ήταν εκείνη που εκτινόταν από τα παράλια του Αιγαίου, διέτρεχε την Ασία και συνέδεε τη Μεσόγειο με την Κίνα, δηλαδή την Δύση με την Ανατολή. Το εμπόριο διενεργείται στον άξονα αυτό με ζώα ήδη από το 2000 π.Χ. Η γραμμή αυτή εξελίχθηκε στη Βασιλική Οδό της Περσικής Αυτοκρατορίας, αναβαθμίστηκε στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και άκμασε στους ελληνιστικούς χρόνους ως μια γραμμή εμπορίου και μεταφοράς φιλοσοφικών ρευμάτων και θρησκειών για τρεις περίπου αιώνες.
εξελίχθηκε στην οδό του Μεταξιού, που έφτανε μέχρι τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εκεί όπου συναντήθηκαν οι πολιτισμοί, ο Ρωμαϊκός και ο Κινέζικος. Αργότερα οι Βυζαντινοί έκλεψαν την τεχνογνωσία παραγωγής του Μεταξιού από τους Κινέζους και εγκαθίδρυσαν το μονοπόλαιό τους στην Ευρώπη. Το συνολικό μήκος στο απόγειο της χρήσης της οδού ήταν γύρω στις 6.500 χιλιόμετρα. Ο δρόμος του Μεταξιού ήταν όχι μόνο η κυριότερη οδός εμπορικών συναλλαγών, αλλά και η πολιτιστική οδός διαμέσου της οποίας ταξίδεψαν και μεταδόθηκαν όλες οι κύριες θρησκείες του πλανήτη: Ζωροαστρισμός, Ιουδαϊσμός, Βουδισμός, Χριστιανισμός και Ισλάμ. Παράλληλα, αποτέλεσε τον ημάντα μεταφοράς τεχνογνωσίας, πολέμου και όπλων, αγροτικών μεθόδων και εργαλειών, τεχνοτροπιών, όπως για παράδειγμα το ενδιαφέρον μείγμα ελληνιστικών και ινδικών μορφών απεικόνησης και εκλειπτικής και φυσικά και φιλοσοφικών ιδεών. Στον αρχαίο κόσμο, κατά κανόνα η επιστήμη και η τεχνολογία ήταν συνήθως στα χέρια μιας κλειστής κάστας που ήταν συνδεδεμένη με το σύστημα εξουσίας ή ήταν η ίδια εξουσία και ο απλός πολίτης δεν είχε ιδιαίτερη σχέση ούτε πρόσβαση σε αυτές. Οι γραμμές επικοινωνίας ήταν εξαιρετικά σημαντικές, αλλά όσο εκτεταμένες κι αν ήταν, η εμβέλειά τους ήταν περιορισμένη, όπως περιορισμένη ήταν και η επίδραση της επιστήμης και της γνώσης στην καθημερινή ζωή των πολλών. Η βιομηχανική επανάσταση άλλαξε εντελώς το κοινωνικο-οικονομικό τοπίο. Μηχανή και άνθρακας επέδρασαν τόσο θεαματικά στις συγκοινωνίες, όσο ακριβώς και η εφεύρεση του τροχού πριν μερικές χιλιάδες χρόνια. Σταθμός στην τεχνολογία εξέλιξη είναι η πρώτη διεθνής έκθεση το 1851, που φιλοξενείται τότε στο νεόχτιστο Crystal Palace. 6 εκατομμύρια άνθρωποι από τον παλιό και νέο κόσμο την επισκέπτονται και εκεί γίνεται αντιληπτή κατάκτηση του κόσμου από την ισχύ των μηχανών. 4 εκατομμύρια μηχανές υπήρχαν τότε στον πλανήτη μας, μοιρασμένες σχεδόν ισότιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η νέα συγκοινωνική επανάσταση του 19ου αιώνα βασίστηκε στο σιδηρόδρομο, την καινοτόμα τότε γραμμή επικοινωνίας της ανθρωπότητας, που ήταν πρώτα ατμοκίνητη, αργότερα πετρολοκίνητη και τέλος ηλεκτροκίνητη. Πολλές φορές οι σιδηροδρομικές γραμμές, αυτές οι νέες γραμμές εξέλιξης της ανθρωπότητας, χτίζονταν πάνω σε καθιερωμένους συμβατικούς δρόμους που χρησιμοποιούνταν τους προηγούμενους αιώνες. Από το 1850 μέχρι το 1888, το μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών παγκοσμίως αυξήθηκαν από 38 σε 570.000 χιλιόμετρα και στα τέλη του 19ου αιώνα άρχισε να φέρνει πιο κοντά ανθρώπους και έθνη. Όταν ο καναδικός σιδηρόδρομος θα ενώσει συγκοινωνικά τη χώρα για πρώτη φορά από την Ατλαντική Αχτή μέχρι την Αχτή του Ειρηνικού Ωκεανού, δηλαδή από το Μόντρεαλ μέχρι τη Βρετανική Κολομβία, ο τότε πρωθυπουργός της χώρας θα δηλώσει περήφανα κατά τα εγγένεια του έργου: «Ναι, τώρα είμαστε ένα έθνος». Η παρουσίαση του πρώτου πετρολοκίνητου αυτοκινήτου στη Διεθνή Έκθεση στο Παρίσι το 1889, έτος ολοκλήρωσης της κατασκευής του πύργου του Άιφελ, εγγενιάζει μια καινούργια περίοδο. Το πετρέλαιο ανοίγει δυναμικά την τεχνολογική ανάπτυξη του 20ου αιώνα, προσφέροντας αρκετά πλεονεκτήματα έναντι του άνθρακα. Στην Κύπρο, τα εγγένεια της γραμμής Καραβοστάση-Λευκοσία-Μόχωστος έγιναν το 1907. Ο Κυπριακός κυβερνητικός σιδηρόδρομος έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου του 1951. Λίγο αργότερα, Βρετανία αξιωματική στο Βρετανικό Κοινοβούλιο συνέδεαν το κλείσιμο των σιδηρόδρομων σε πολλές αποικίες, Βρετανικές αποικίες, με την προσπάθεια της Βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας να εξασφαλίσει νέες αγορές. Η σιδηροδρομική γραμμή του 1907 αποτέλεσε αργότερα το πρώτο σημείο αναφοράς στα βρετανικά πολιτικά μαγειρία
ως η γραμμή για την διχοτόμηση της Κύπρου. Αν παρατηρήσει κάποιος σήμερα, θα διαπιστώσει ότι αυτή η ισοδρομική γραμμή σχεδόν ταυτίζεται με τη γραμμή Αττήλα. Ποιος ξέρει, ίσως ο σιδηρόδρομος του αύριο να ενώσει και πάλι την πατρίδα μας. Ας συνδρευτούμε για λίγο ένα γρήγορο τρένο που θα ένωνε τη Λεμεσό με την Κερίνια σε λιγότερο από μισή ώρα. Ίσως το τραμ της Λευκωσίας, μια υποδομή σύγχρονης συγκοινωνίας που χρειάζεται τον τόπο, να ενώσει και πάλι την πρωτεύουσά μας. Τι πρόσφεραν και τι προσφέρουν οι συγκοινωνίες στον κόσμο μας. Χάρη στην ανάπτυξη των μέσων συγκοινωνίας, άνθρωποι της επινόησης, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και εφευρέτες μπορούσαν να ταξιδέψουν, να συναντηθούν, να συνομιλήσουν και να συνεργαστούν ευκολότερα. Εξάλλου, η επανάσταση της φυσικής συνδέεται με την τότε δυνατότητα συνάντησης των επιστημόνων. Η λύση, για παράδειγμα, για το επιρροήδες φαινόμενο λύθηκε μετά από τις πρώτες συναντήσεις των επιστημόνων στην Ευρώπη. Ο κόσμος μας άρχισε να γίνεται πιο μικρός και περισσότερο προσβάσιμος. Οι ιδέες πλέον διακινούνται με μεγαλύτερη ευκολία και αυτό όθησε στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και των εφαρμογών της. Τα σύνορα κάθε είδους βασισμένα στην εθνική προέλευση, τάξη και άλλη διάκριση άρχισαν να γίνονται λιγότερο συμπαγή. Η διευκόλυνση της συγκοινωνίας επικοινωνία με τη διάκριση της επιστήμης, της τεχνολογίας και την πρόσβαση στη γνώση συνεδρίασε σε μεγάλο βαθμό στον σχετικό εκδημοκρατισμό των κοινωνιών και την φιλευθεροποίησή τους. Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, νέες γραμμές άλλαξαν τον κόσμο. Οι γραμμές των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, η τηλεόραση. Όλοι θυμόμαστε, τουλάχιστον οι παλαιότεροι, την 9χρονη τότε Kim Fook, το κορίτσι της βόμβας Ναμπάλ. Ένα κοριτσάκι που έτρεχε γυμνό στους δρόμους του Βιετνάμ, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Αυτή ήταν μια εικόνα από τον πόλεμο του Βιετνάμ του 1972. Ήταν μια από τις εικόνες που η δημοσιοποίησή της προκάλεσε την παγκόσμια κατακραυγή, αλλάζοντας την ιστορία και ίσως και την έκβαση εκείνου του πολέμου. Πιο πρόσφατα στη μνήμη μας είναι ακόμα αποτυπωμένη εικόνα με το μικρό κορίτσι από τη Συρία που παραδίνεται με τα χέρια ψηλά στον φωτογραφικό φακό. Μια εικόνα που έκανε τον γύρο του κόσμου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς απαντάμε στις εικόνες οι οποίες προβάλλονται στην οθόνη της τηλεόρασης, του υπολογιστή και του έξυπνου τηλεφώνου μας. Πώς αντιδράμε στην εικόνα της Μεσογείου ως νεκροταφείο ανθρώπων που ήλπιζαν σε μια καλύτερη ζωή, σε μια καλύτερη μοίρα. Στη μνήμη μας θα είναι πάντα η εικόνα με το άψυχο κορμί ενός μικρού αγοριού στα παράλια της Μικρής Ασίας. Πώς απαντάμε στις εικόνες καταστροφής σημαντικού μέρους του αρχαιολογικού χώρου της Παλμύρας, του ελληνορωμαϊκού διαμαντιού της ερήμου. Πώς αντιδρούμε στη μιζέρια η οποία αποθανατίζεται στον κόσμο μας σήμερα. Στις καθημερινές πλέον επιθέσεις αυτοκτονίας τζιχαντιστών στην καρδιά της Ευρώπης, στο Βέλγιο, τη Γαλλία, στο Πακιστάν, στη Δαμασκό, στη Βαγδάτη. Πώς απαντάμε στις εικόνες πόνου στις ουρές προσφύγων που αναζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη. Τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας έχουν αλλάξει τον ρου της ιστορίας με τρόπο μοναδικό. Μια εικόνα μπορεί να μας πλημμυρίσει με χαρά, συγκίνηση και απαγοήτευση. Να προκαλέσει αποτροπιασμό για το μέγεθος της ανθρώπινης βαρβαρότητας. Αλλά και να κινητοποιήσει κοινωνίες να αντιδράσουν με αμεσότητα ενάντια στην καταπίεση, χάρη στην ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας. Χωρίς αμφιβολία, τα δίχτυα μεταφράσεις και συγκοινωνίας έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Μας φέρνουν πιο κοντά με τους ανθρώπους όλου του κόσμου, σε μικρό χρονικό διάστημα. Ποιες είναι όμως σήμερα οι νέες γραμμές που διασχίζουν το παρόν και το μέλλον μας? Φυσικά, οι σιδηροδρομικές γραμμές εξακολουθούν να υπάρχουν. Σήμερα το ταχύτερο τρένο στον κόσμο, το γαλλικό TGV, επιτυχάνει ταχύτητα 575 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ τα τρένα στο αεροδρόμιο της Σανγκάης μετακινούνται με μαγνητική αίωση. Όμως, έχουν ήδη ανοίξει γραμμές του μέλλοντός μας. Πού συναντιόμαστε σήμερα με τους φίλους, τους συνεργάτες, με γνωστούς και άγνωστους από τον πλανήτη ολόκληρο?
Σήμερα, στον 21ο αιώνα, η κβαντική οπτική μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο όχημα, έτσι ώστε η ταχύτητα της πληροφορίας να ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός, επεκτείνοντας τις γραμμές που διασχίζουν τον κόσμο μας και ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες. Δημιουργούνται γραμμές επικοινωνίας παντοδύναμες, με τεράστιες προοπτικές. Ο παγκόσμιος ιστός μας κατευθύνει σε καινούργιους δρόμους, δημιουργικούς και καινοτόμους. Υπάρχει πια ένας κόσμος που ζει και αναπνέει στον χώρο του διαδικτύου. Οι πολιτικοί δεν μπορούν να συγκινήσουν και τόσο εύκολα με το ξύλινο λόγο τους αυτόν τον κόσμο. Ούτε και καναλάρχες. Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης το ίδιο. Το διαδίκτυο είναι ένας απεριόριστος χώρος ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας και ταυτόχρονα και μια ανεξάντλητη πηγή πληροφόρησης. Η ελευθερία ή ακόμη και η αναρχία που επικρατεί στο διαδίκτυο το καθιστά σαγηνευτικό και κατά πολλούς διευρύνει τα όρια της άμεσης δημοκρατίας. Γιατί δίνει βήμα στους πολλούς, γιατί δίνει βήμα στους πολίτες. Μερικοί τολμούν να παρομοιάζουν τη γέννηση και τη διασπρώση του διαδικτύου, προσέξτε, σαν μια σύγχρονη αναγέννηση. Φυσικά, αυτές οι λεωφόροι επικοινωνίας χρησιμοποιούνται άκρητα και χωρίς ημελάχιστο έλεγχο και ρύθμιση ή κάποτε με μυστικό και κρυμμένο έλεγχο και κατασκόπευση ή ακόμη και με άρση της ιδιωτικότητας, με εκμεύση και εμπορευματοποίηση των πληροφοριών. Είναι κατά άλλους δηλαδή σύγχρονα μέσα σκλαβιάς, χειραγώγησης και τελικά κατάλυσης της ουσίας της δημοκρατίας. Φραγμός επισφαλής αυτούς τους δρόμους είναι η παιδεία. Είναι η άσκηση της κριτικής σκέψης. Είναι η προσεκτική και επιλεκτική αξιολόγηση των πηγών και των πληροφοριών με ορθολογισμό. Υπάρχει μια προκλητική ειρωνία και τρανταχτή αντίθεση στη σκέψη ότι μέσω του διαδικτύου μπορούμε να συνεργαστούμε επαγγελματικά με κάποιον συνάδελφο που βρίσκεται λόγου χάριν στον Καναδά. Πριν δύο μέρες, συνάδελφοί μου έκαναν interview για την ιατρική σχολή κάποιον που ήταν στον Καναδά και ένας που ήταν στο Σίδνεϊ, την ίδια ώρα. Έτσι. Άρα λοιπόν, βρίσκεται λοιπόν στον Καναδά, στη μια άκρη του πλανήτη, να αγοράσουμε προϊόντα και υπηρεσίες από την Κίνα και την Άπο Ανατολή, να συνυπογράψουμε ένα ηλεκτρονικό ψήφισμα διαμαρτυρίας με πολίτες όλου του κόσμου ή να έχουμε πρόσβαση σε εικόνες ενημέρωσης για γεγονότα που συμβαίνουν τώρα σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Πριν μερικούς μήνες, όταν μερικοί Τούρκοι ακαδημαϊκοί ανοιχτά καταδίκασαν τον Ερντογάν για το θέμα της καταδίωξης των Κούρδων, αυτό το κείμενο υπογράφτηκε ταυτόχρονα από χιλιάδες ακαδημαϊκούς από όλα τα σημεία του κόσμου, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα. Έτσι. Και την ίδια στιγμή, λοιπόν, όταν γίνονται όλα αυτά, στη Λευκωσία, ακόμη να χρειαζόμαστε διαδικασίες ελέγχου και θεωρήσεις για να μεταβούμε μερικά μέτρα πέρα από την πράσινη γραμμή, στην ίδια μας την πρωτεύουσα, στην ίδια μας την πατρίδα. Οι τηλεφωνικές γραμμές που συνδύουν τη μια και την άλλη πλευρά ενός μικρού νησιού της Μεσογείου είναι ανύπαρκτες. Και οι νοητές γραμμές του μυαλού είναι κομμένες ή μπλοκαρισμένες. Εδώ και δεκαετίες. Πόσο θα συνεχίσει αυτή η παροδία της ιστορίας σε έναν τόπο που στην αυγή της ιστορίας του χάραζε δρόμους και γραμμές επικοινωνίας που ένωναν τα πέρατα της Μεσογείου με τα καράβια του, τα οποία μετέφεραν προϊόντα του. Είναι γεμάτη η Μεσόγειος με ναυάγια από την Κύπρο. Πώς είναι δυνατόν εμείς εδώ να είμαστε εχμάλωτοι ακόμη κόντρα στο ρεύμα και τις γραμμές της ιστορίας, με έναν απαράδεκτο αναχρονισμό επί του εδάφους, αλλά και στο μυαλό μας. Αντί να δημιουργούμε τύχη ανάμεσά μας και να καλλιεργούμε το μίσος, καλούμαστε σήμερα με τις σύγχρονες γραμμές επικοινωνίας να κρεμίσουμε τα τείχη που χωρίζουν τον άνθρωπο από τον καλύτερο εαυτό του. Να κρεμίσουμε το τείχος της κατοχής. Να συνομιλήσουμε με τους πολίτες όλης της Κύπρου. Τώρα μπορούμε. Επενδύοντας σε ένα κοινό όραμα για τη μεταλύση εποχή. Ένα όραμα ελπίδας, συνεργασίας και ειρήνης. Δεν είμαστε αφελείς. Έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία. Όμως πρέπει να κερδίσουμε τους Τουρκοκύπριους. Οι νέοι να κερδίσουν τον κάθε νέο. Αυτό είναι ένα στοίχημα. Και μπορούμε μέσα από την βάση πλέον.
μέσα από τη διαδικτική βάση. Όταν φύγαμε κυνηγημένοι από τη Λάπιθο, το φοβερό καλοκαίρι του 1974, ήμουν έφηβος. Αφήσαμε πίσω όχι μόνο το σπίτι και την περιουσία μας, αλλά τη ζωή μας και την παιδική ηλικία. Μεγαλώσαμε ως άνθρωποι χωρίς κανένα τεκμήριο του παρελθόντος μας, παρά μόνο τις αναμνήσεις από τις εικόνες και τις μυρωδιές του τόπου μας που κουβαλούμε μέσα στο μυαλό μας. Εμείς είμαστε αυτοί που δεν έχουν να δείξουν καμιά φωτογραφία από την παιδική τους ηλικία, γιατί έμειναν κλεισμένες εκεί σε ένα συρτάρι, στο σπίτι μας στη Λάπιθο, εκεί στο σαλόνι του σπιτιού μας. Στην καρδιά μας κλείσαμε τον πόνο μας για τον παράδεισο και την αθωότητα που χάσαμε. Και τώρα, 40 και πλέον χρόνια μετά, που εμείς οι τότε έφηβοι έχουμε άσπρα μαλλιά, αυτό τον πόνο και την νοσταλγία, αυτά τα συναισθήματα που νιώθουμε σαν ανεπούλωτη πληγή, δεν τα κάναμε ποτέ μίσος, αλλά λαχτάρα για λύση και αγάπη για αυτή την φωτεινή και συνάμα σκοτεινή πατρίδα. Η δική μας υπέρβαση, το δικό μας όραμα ζωής, είναι να αγωνιστούμε με δυναμισμό και με κάθε δυνατό ειρηνικό μέσο που μας παρέχεται για την οριστική επανένωση της πατρίδας μας, την επανένωση του χώρου, του χρόνου και της ιστορίας αυτού του νησιού, για να περάσουν και πάλι οι γραμμές της επικοινωνίας, της επιστήμης, της γνώσης, της συνεργασίας, της συνύπαρξης και να καταδαφιστούν κάθε φύση ως στεγανά που ευελήθηκαν με τη βία και που μας κρατούν παγιδευμένους στο παρελθόν, από το οποίο ακόμη δυσκολευόμαστε να αποδεσμευτούμε. Για να συνεχίσουν το ταξίδι, λοιπόν, οι γραμμές της ιστορίας. Για να συνεχίσουν το ταξίδι τους οι γραμμές της γεωγραφίας. Έχουμε καθήκον να υψώσουμε όλοι οι Κύπροι τη φωνή μας, απαιτώντας την ευημερία της πατρίδας μας, μακριά από λαϊκισμούς και φτηνά συστήματα που έχουν χάσει πια την απήχησή τους, όντας αληθινοί πατριώτες που θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν μέλλον στο μέλλον που έρχεται. Αγνοήστε τους εμπόρους της ψεύτικης ελπίδας. Αγνοήστε τους αμοραλιστές, τους τυχοδιώχτες, όλους εκείνους που επενδύουν στον πόνο και τη διαίρεση για να ανεβούν τις πολιτικές κλίμακες. Και κάτι άλλο. Μην εμπιστεύεστε τους επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους και τους απογοητευμένους. Είναι συνήθως ανίκανοι. Οφείλουμε ταυτόχρονα ως πολίτες του κόσμου να ζητούμε μόνο την αλήθεια. Η πολυφωνία και η ελευθερία έκφρασης που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες είναι ίσως το πολυτιμότερο εργαλείο επιρροής κάθε πολίτη ξεχωριστά. Είναι το μέσο επαφής και αλληλεπίδρασης με την πλειάδα ευκαιριών που υπάρχουν για τον κάθε νέο και τον κάθε άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί στον παγκόσμιο ιστό ο κόσμος γίνεται μια πολυπολιτισμική γειτονιά όπου είναι εφικτή επικοινωνία μεταξύ όλων των πολιτών. Η νέα ηλεκτρονική αλληλεξάρτηση αναδημιουργεί τον κόσμο, τον αλλάζει, τον ξαναχτίζει, δίνοντας στην ουσία την εικόνα ενός παγκόσμιου χωριού. Φίλες και φίλοι, η πρόσβαση στην πληροφορία και η αξιοποίησή της είναι το μέσο σας για να επικοινωνήσετε με ολόκληρο τον κόσμο, με όλους τους Κύπριους. Με όλους τους Κύπριους. Είναι ένα ακόμα εργαλείο για να διεκδικήσουμε με αποφασιστικότητα το μέλλον που εμείς και τα παιδιά μας δικαιόμαστε. Ένα ακόμη μέσο να υψώσουμε τη φωνή μας ως πολίτες, διεκδικώντας διαφάνεια και εκφράζοντας την πραγματική επιθυμία μας για επανένωση της πατρίδας μας. Πρέπει να απελευθερώσουμε τον εαυτό μας από την ελπίδα ότι η θάλασσα θα γαλινέψει. Πάντα θα ζούμε σε δυνατούς ανέμους. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πλέουμε λοιπόν σε δυνατούς ανέμους. Να είμαστε έτοιμοι ως ενεργοί πολίτες να εκφράζουμε ελεύθερα τις απόψεις μας. Να μην σιωπούμε. Σιωπούσαμε για χρόνια και αφήσαμε μερικούς και κατάστρεψαν τον τόπο. Σε πάρα πολλά επίπεδα. Πρέπει λοιπόν να εκφράζουμε ελεύθερα τις απόψεις μας. Να τολμούμε, να κρίνουμε και να κρινόμαστε για τις πράξεις ή την απραξία μας. Επειδή ο κρίσιμος ως δάσκαλοι και ως γονείς, θα πρέπει να είναι να θέσουμε τα θεμέλια μακράς ειρήνης. Για να μην ζήσουν τα παιδιά μας αυτά που ζήσαμε εμείς. Στα σχολεία σήμερα δεν λέμε την αλήθεια στα παιδιά μας. Ή καλύτερα δεν τους αποκαλύπτουμε όλη την αλήθεια.
Καθηγητές διαβάζουν πύρινους λόγους και μετά βγαίνουν έξω τα παιδιά και τα καταστρέφουν. Τα ζήσαμε πριν μερικούς μήνες. Αυτό είναι εγκληματικό λάθος. Γιατί ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να καλλιεργούμε τη φαντασία και τη δημιουργικότητα στους νέους και άλλο να τους μεγαλώνουμε με ψέματα και ψευδεστήσεις. Μόνο εάν βάλουμε ένα τέλος στις ψευδεστήσεις, μπορούμε να ανοίξουμε καινούριους δρόμους. Πρέπει επιτέλους, λοιπόν, να λέμε στα παιδιά μας την αλήθεια. Οφείλουμε επίσης να επικεντρωθούμε στο σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής στρατηγικής εστιασμένης στην ειρήνη, την ανοχή και τη συμφιλίωση, στην προδοχή των λαθών, την αποδοχή του παρελθόντος και κυρίως τη δημιουργία άρρηκτων δεσμών συνεργασίας προς όφελος όλων των πολιτών του τόπου μας. Δεν είναι εύκολος δρόμος, είναι όμως μοναδικός. Είναι η πεποίθησή μου ότι η εκπαίδευση, η πρόσβαση στη μάθηση, ο πολιτισμός, η επιστήμη και η έρευνα μπορούν να φέρουν κοντά τους ανθρώπους. Το 1960, με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν δημιουργήσαμε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην καλλιεργήσουμε στα παιδιά των δύο κοινοτήτων την μεταξύ τους εμπιστοσύνη. Δεν δημιουργήσαμε κοινά οράματα για το μέλλον. Και χωρίς οράματα δεν μπορείς να πας μπροστά. Χωρίς εμπιστοσύνη και σεβασμό, είναι αδύνατο να θεμελιώσεις ένα υγιές κράτος. Μπορούμε όμως σήμερα, μέσα από την παιδεία, να το θεμελιώσουμε αυτό. Ξέρετε, μέχρι το 1571, στην Αμόχωστο, την βασιλεύουσα, μιλιόντουσαν 11 διαφορετικές γλώσσες. Είμαστε ιστορικά μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Η συμβίωση είναι και σήμερα δυνατή. Παραδείγματα από την ιστορία μας το αποδεικνύουν. Ας μετατρέψουμε τη διαφορετικότητα και πάλι σε συγκριτικό πλεονέκτημα και όχι σε φόβο και δυσπιστία για τα λιώτικο. Η συμβίωση στη μεταλλήσια εποχή, η συνεργασία όλων των κοινοτήτων είναι δυνατή και είναι το ζητούμενο για την ανάπτυξη της κοινής μας πατρίδας. Είναι ταμπού η πεποίθηση ότι η ανάδειξη της εθνικής ταυτότητας της κάθε κοινότητας μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα. Γιατί χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε τις ρίζες μας και να είμαστε συνάμα κοσμοπολίτες, ανεκτικοί και λάτρεις του διαφορετικού. Πρέπει να επιβιβαστούμε στο τρένο της επιστήμης και της έρευνας, της προαγωγής της παιδείας, με την ευρύτερη έννοια του όρου και να διασχίσουμε τις γραμμές του μέλλοντός μας με συνετούς και προορατικούς σχεδιασμούς. Η συμμετοχή όλων, ωστόσο, είναι αναγκαία για την επίτευξη της ειρήνης. Και ο εθισμός στην ειρήνη δεν επιτυχάνεται μόνο μέσα από την εκπαίδευση, αλλά μέσα από εμπειρικά βιώματα, παρακολουθώντας τη στάση προσώπων, πολιτικών, opinion makers, διαμορφωτών κοινής γνώμης. Θα αποδειχθούμε πραγματικοί πατριώτες εάν πάνω από όποιους εθνικιστικούς εγωισμούς θέσουμε τον άνθρωπο. Αν δώσουμε χώρο και ευκαιρίες σε όλους ανεξαρτήτως, σε αυτόν τον τόπο. Αν δώσουμε χώρο και ευκαιρίες στα ταλέντα. Μπήκαμε στον αιώνα των ταλέντων. Αυτό ζούμε σήμερα. Καλούμαστε όλοι με το παράδειγμά μας να στείλουμε το μήνυμα ότι η ειρήνη είναι δυνατή και είναι η λύση σε όλες τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας. Δεν είμαστε εμείς εναντίον των άλλων. Η βία δεν είναι λύση. Ο διαχωρισμός και η διχοτόμηση δεν είναι λύση. Έχοντας ένα κοινό όραμα, όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε ό,τι κατάρρευσε. Η δύναμη της αλληλεγγύης και της αγάπης είναι η μόνη που μπορεί να νικήσει την αγάπη για τη δύναμη. Είναι αναγκαίο σήμερα, λοιπόν, να πιστέψουμε πραγματικά στην δυνατότητα επίλυσης του Κυπριακού, να προσπαθήσουμε να επανώσουμε την πατρίδα μας, θέτοντας αυτή τη φορά τα σωστά θεμέλια, και αυτό θα επιτευχθεί, επαναλαμβάνω και πάλι, μέσα από την παιδεία, με την ευρύτερη της έννοια. Να θυμάστε ότι το χθες, αυτά που έγιναν, το χθες, δεν είναι δικό μας για να τα αλλάξουμε. Το αύριο όμως είναι δικό μας για να το κερδίσουμε ή να το χάσουμε. Η χώρα μας έχει τεράστιες δυνατότητες, αστήρευτες δυνάμεις. Δεν αξίζει τους ανθρώπους της ατράνης και μιζέρια. Η χώρα μας έχει τεράστιες δυνατότητες. Πριν 4 μέρες ήμουνα στο Πανεπιστήμιο της Πράγας. Γιόρταζε τα 700 χρόνια ζωής του. Και ο πρίτανης εκεί πέρα περήφανα έλεγε: το πανεπιστήμιο μας είναι νούμερο 500 περίπου στον κατάλογο του Times.
Λοιπόν, η μικρή Κύπρος με ένα πανεπιστήμιο των 25 χρόνων, έξι με ένα πανεπιστήμιο νούμερο 350 στον κατάλογο του Times. Πριν δύο μέρες ήμουνα στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας. Εκεί ο Πρίτανης μιλούσε και έλεγε το Nova Universita της Λισαβόνας ιδρύθηκε το 1973 και είναι ήδη νούμερο 85 στα λεγόμενα νέα πανεπιστήμια under 50, δηλαδή κάτω από 50 χρονών, στον κόσμο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι νούμερο 55 και ιδρύθηκε το 1989. Άρα έχουμε τεράστιες δυνατότητες, αστήρευτες δυνάμεις. Ξέρετε, μπορούμε να φτιάξουμε μια νέα Αλεξάνδρεια στην Κύπρο, με την ευρύτερη έννοια, όπου μπορούμε να φέρουμε τα καλύτερα μυαλά, τους καλύτερους ανθρώπους, τους καλύτερους επιστήμονες. Και αυτό το πανεπιστήμιο μπορεί να γίνει ένα μοντέλο για όλο τον ελληνισμό. Γιατί πρέπει να θυμάστε, κύριε Δημαρχέ, ότι όταν η Ελλάδα κατάρρευε μετά από την πτώχευση του 1897 και μετά από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, το μεγάλο σύνθημα ήταν η ανόρθωση. Όχι ποδοσφαιρικά, έτσι. Ήταν λοιπόν η ανόρθωση του έθνους. Η ανόρθωση του έθνους βγήκε μέσα από τους μεγάλους διανοούμενους της Αλεξάνδρειας. Μπορούμε λοιπόν να στήσουμε μια καινούργια Αλεξάνδρεια. Θα επιλέξουμε λοιπόν το σκοτεινό δρόμο του εθνικισμού, της μεσολοδοξίας, της διαφθοράς και της διαπλοκής ή τον δρόμο της λύσης, της διαφάνειας, της διεκδίκησης του δικαίου, της λογοδοσίας και της πρότασης της αριστείας. Χωρίς σωστή λύση, αυτό δεν είναι απειλή, το πιστεύω βαθιά και ειδικά είχα την ευκαιρία αυτές τις μέρες να συναντήσω πάρα πολύ κόσμο στην Ευρώπη και πριν μερικές 15 μέρες στο Γερεβάν της Αρμενίας και αυτό είναι μια βαθιά πεποίθηση, κύριε Δήμαρχε. Η Κύπρος, χωρίς σωστή λύση, θα βρεθεί στις μεγάλες φουρτούνες της τουρκικής αστάθειας που θα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Αυτό δεν είναι ούτε εκβιασμός ούτε απειλή, αλλά η απλή ανάγνωση και αποκωδικοποίηση των γεγονότων των εξελίξεων της περιοχής. Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές του Σαλαμίνου Πανεπιστημίου, του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, γνωρίζουμε καλά ότι έχουμε μια πατρίδα με δύο πρόσωπα. Από τη μια είναι η πατρίδα της μίζας, των προσφορών, των εισφορών, της διαφθοράς, των χαμένων ευκαιριών, της μιζέριας και της υστερίας. Από την άλλη όμως είναι η άλλη πατρίδα. Η Κύπρος της γνώσης, της επιστήμης, της δημιουργίας, της κοινοτομίας, των υψηλών στόχων και των μέλλων. Η Κύπρος των νέων ανθρώπων, των παιδιών μας. Η κοινοτομία είναι πάντα κρυμμένη μέσα στο άγνωστο. Και μόνο ελεύθερα μυαλά σε μια ελεύθερη κοινωνία μπορούν να την αγγίξουν. Μόνο ελεύθερα μυαλά σε μια ελεύθερη κοινωνία μπορούν να δημιουργήσουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν ως κράτος ξεκάθαρο όραμα που θα το υπηρετήσουμε με συνέπεια, ταλέντο και προσήλωση για να θωρακίσουμε τη χώρα μας και να ανοίξουμε τον δρόμο για ελευθερία και δικαίωση. Όλα τα όνειρά μας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα αρκεί να έχουμε δύναμη να τα κυνηγήσουμε. Ένα αφρικανικό ρητό λέει «Θες να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θες να πας μακριά, πήγαινε μαζί με άλλους». Εδώ φαίνεται η σημασία του να είμαστε ενωμένοι, αλληλέγγυοι και δεμένοι μεταξύ μας. Ας προσπαθήσουμε καθένας από εμάς, από το δικό του μετερίζει, αναλαμβάνοντας ξεχωριστά κάθε πολίτης τη δική του προσωπική ευθύνη, να αναδείξουμε την όμορφη όψη της πατρίδας μας. Όλοι γνωρίζετε, είναι καλά γνωστό, ότι το Facebook είναι το μέσο που φανερώνει την απίστευτη δύναμη των social media, την κοινωνική δικτύωση και την επιρροή που μπορεί να ασκήσει καθένα να ξεχωριστά. Σε γράμμα προς την κόρη τους Μαξ, η Πρίσλα Σαν και ο Μάρτιν Ζούγκεμπεργκ, ο Ζούγκεμπεργκ είναι ο θεμελιωτής του Facebook, υποδειχόμενοι στον κόσμο την άφηξη της νεογέννητης κόρης τους, λοιπόν, έγραψαν. Διαβάζω. Παρόλο που οι επικεφαλίδες επικοινωνούνται στο τι γίνεται λάθος, ο κόσμος αυτός καλυτερεύει με πολλούς τρόπους. Οι τομείς της υγείας βελτιώνονται. Η φτώχεια διεθνώς συρρυκνώνεται. Η γνώση μεγαλώνει. Οι άνθρωποι συνδέονται. Η τεχνολογική ανάπτυξη σε κάθε τομέα σημαίνει ότι η ζωή σου,
απευθύνονται στην κόρη τους, θα είναι πολύ καλύτεροι από τη δική μας σήμερα. Θα κάνουμε από μέρους μας ό,τι μπορούμε για να το καταφέρουμε. Όχι μόνο επειδή σ' αγαπάμε, αλλά επειδή έχουμε και την ηθική υποχρέωση σε όλα τα παιδιά της δικής σου γενιάς. Φρονώ λοιπόν ότι ο διαχρονικός χρυσός μιας χώρας είναι η δημιουργικότητα των ανθρώπων της. Το χρυσάφι του κάθε ενός μας είναι ίσως να αγαπήσουμε πραγματικά αυτόν τον τόπο, να αγαπήσουμε μια ιδέα, να ανακαλύψουμε μια δυνατότητα και πάνω εκείνο δουλέψουμε και να χτίσουμε όλοι μαζί μια διαφορετική χώρα. Για να δημιουργήσουμε εκείνη την Κύπρο που θα κοιτάξει πίσω με αγάπη και θα πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που έκτισαν και δημιούργησαν στην κάθε γωνιά της πατρίδας μας, διαχρονικά, δηλαδή στους πατεράδες μας, στους παππούδες μας. Να δημιουργήσουμε εκείνη την Κύπρο που θα μας χαρίσει πίσω το κομμάτι της πατρίδας μας, που σήμερα στερούμαστε. Ξέρετε, πέρα γύρω από την πολιτική γεωπολιτική, σήμερα υπάρχει μια άλλη γεωπολιτική που εμφανίζεται, που αλλάζει τον κόσμο. Είναι η γεωπολιτική της επιστήμης. Είναι σημαντικό για τη χώρα μας να μπει επιστημονικά μπροστά. Να δημιουργήσουμε λοιπόν εκείνη την Κύπρο που θα μας χαρίσει πίσω τις αγαπημένες πολιτείες του Βορρά. Ο πόλεμος είναι πόλεμος ανθρώπων. Η ειρήνη είναι πόλεμος ιδεών. Έγραφε κάποτε ο Βίκτορ Ουγκό. Και ο Βίκτορ Ουγκό είναι ένας μεγάλος για τον ελληνισμό. Είναι ο ίδιος που είχε πει κάποτε ότι ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται και η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται. Μην απογοητεύεστε λοιπόν, ακόμα και η πιο σκοτεινή νύχτα θα τελειώσει και ο ήλιος θα αναδύει και πάλι. Χρειαζόμαστε βαθιές πνευματικές τομές έτσι ώστε να συναντηθούμε ισότιμα με την παγκόσμια κοινότητα της επιστήμης. Για να συμμετέχουμε στις ευρωπαϊκές δημόσεις που δημιουργούν τη νέα Ευρώπη. Όταν τα πράγματα αλλάζουν, πρέπει να είσαι εκεί. Να συμμετέχουμε στις δημόσεις που δημιουργούν τον νέο κόσμο. Για να μπορούν τα παιδιά μας να είναι ισότιμα με τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Όχι μόνο σε επίπεδο νομοθεσίας και δικαιωμάτων, αλλά σε επίπεδο γνώσεων, ευκαιριών και δημιουργικότητας. Σήμερα αυτή τη δυναμική την έχουμε ανάγκη όσο ποτέ στο παρελθόν. Φίλες και φίλοι, μέσα από τις δυσκολίες του, ο κόσμος βελτιώνεται. Ο καθένας μας έχει την ηθική υποχρέωση να το βελτιώσει για τις επόμενες γενιές. Γιατί πράγματι, οι μακρινές δραμές που έρχονται από το παρελθόν, να είστε σίγουροι, διασχίζουν το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπρίτανη. Νομίζω ήταν πολύ ουσιαστική η δική του τοποθέτηση. Προσωπικά να πω ότι συμφωνώ πλήρως. Και δεν το λέω για κολακία, αλλά πραγματικά με εκφράζει. Και πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις, να μου επιτρέψετε να πω ένα βίωμα μου που είχε συμβεί πριν 10 χρόνια με μακαρίνη τον πατέρα μου. Είχε πάει σε μια εκδρομή που έκαναν η Ένωση Γεωπόνων στην Κωνσταντινούπολη και Θεσσαλονίκη. Επέστρεψε, ήταν αργά το απόγευμα, πήγα να τον παραλάβω. Όταν πήγε μέσα στο αυτοκίνητο, ήταν αρχές Φεβρουαρίου, βροχερή μέρα, παγωνιά. Μόλις μπήκε στο αυτοκίνητο, άρχισε να αποφυσά. Και λέω του εγώ χαριτολογώντας, «Σκαπουλούι μου, ήταν μπούσεις. Εσύ άρεσε και κάτω που πιες». Και γύρισε και λέει μου, «Αφισμέ, νιώθω προδομένος. Νιώθω ότι πουλήσαμε μας. Νιώθω κορόιδο». Και είπε μου και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά. Διότι λέει μου, τόσα χρόνια
Εκάμε μας να νομίζουμε ότι ο τουρκικός λαός εφέλαχε. Κοίτον που είδαν μπροστά μου είναι ότι είναι 50 χρόνια μπροστά από εμάς. Και ήταν η έκφραση ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ και είχε ψηλά ιδανικά, πιστέψετε. Ήταν προδομένος διότι η πληροφόρηση που είχε στην πατρίδα του, για κάποιους άλλους ήταν εντελώς λαθασμένη. Απολογούμε αν ακρηγόρησα, να προχωρήσουμε τώρα στις ερωτήσεις. Και τοποθετήσεις αν κάποιοι θέλουν να πάρουν. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Κώστα. Συμφωνώ με το... Μιλά. Συμφωνώ με τον Μακαρίνο τον πατέρα σου και την πρώτη φορά που πήγα έτσι αισθάνθηκα και η δεύτερη και η τρίτη. Που την κεφαλή μας πριν κάνει μία αποφάσισα να επισκεφθώ για τα κατεχόμενα. Πήγαινα γυνάτη να με τους δείξω την ταυτότητα μου το Ευαγγέλιο. Επίαμε Κεντάρα, Χριστόδελ, λέει ο Χριστόδελ μαζί μας. Στο τέλος που επιστρέφαμε πίσω, δεχτήκα ρώτος εγώ πρώτη φορά να πήγα στα κατεχόμενα. Και ποιες είναι οι εντυπώσεις μου, τι μας αξίζει, στη συγγνώμη για τη φιλονομία, αυτό μας αξίζει. Αλλά στο προκείμενο, κύριε Πρίτανη, ήρθε εδώ ο διαπραγματευτής μας και μας μίλησε. Περίμενε να μας πει πολύ περισσότερα πράγματα. Εσείς πιάστε πιο κοντά. Έχει τίποτα ή ένα από τα ίδια. Εσύ χάνει τον καιρό τους. Εάν αποκάλυψε οτιδήποτε ο διαπραγματευτής. Η γνώμη δική μου, από ό,τι βλέπουμε τον Ερντογάν να ανεβοκατεβαίνει στους 7 ουρανούς και μην υπολογίζει κανένα και από την τηλεόραση να λέει, είδα τον εγώ, μπαίνω από εδώ και από το άλλο αυτή μου λέει. Έχει νοιάζει από τους άλλους τους Τούρκους. Έχουμε την καμιά προοπτική. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πολιτικός, ξέρετε, ούτε υποψήφιος βουλευτής. Απλά να σας πω στο εξής. Όλα συνηγορούν, όλες οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή συνηγορούν ότι θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο καλοκαίρι. Έτσι. Όλα συνηγορούν. Δεν είναι μόνο το θέμα, το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι μόνο το προσφυγικό, δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει στην περιοχή, δεν είναι ένα πλέγμα, ένα πλαίσιο που συνηγορεί ότι θα έχουμε σοβαρές εξελίξεις. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε και έτοιμοι και για πάρα πολλά πράγματα. Εγώ εκτιμώ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε... Μάλλον να το πω διαφορετικά. Δεν είμαστε ποτέ τόσο κοντά. Δεν είμαστε ποτέ τόσο κοντά. Και το είπα στην ομιλία μου, διότι ακούω και κάποιους να λένε, για παράδειγμα, ξέρετε, αφού τώρα στην Τουρκία γίνεται αυτός ο χαμός, αύριο μπορεί η Τουρκία να έχει πόλεμο, να έχει φίλιο, γιατί να μην περιμένουμε. Ακριβώς το επιχείρημα είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν πιάνει φωτιά το σπίτι του γείτονα, πρέπει να φοβάσει. Έτσι. Είναι λοιπόν η ώρα που πρέπει να κινηθούμε τολμηρά προς τη λύση, να αρπάξουμε ευκαιρίες. Και εάν αυτά που θα γίνουν στην Τουρκία γίνουν, αυτό θα αλλάξει περισσότερο τα γεωπολιτικά δεδομένα και κάθε σύνταγμα, κάθε χώρας, αντανακλά όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω τους. Νομίζω αυτό πρέπει να το δούμε. Τώρα, αυτό που παίρνει εδώ πέρα ο Δήμαρχος, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ από το 2003 που ανοίξαν τα δοφράγματα, κάνω το εξής. Σχεδόν κάθε 15 μέρες, κάθε εβδομάδα κάποτε, παίρνω 4-5 νεαρούς λαμπιθιώτες, κραβιώτες, στη Λάπιθο. Τους παίρνω λοιπόν να δούνε τη γη των πατέρων τους, αν θέλετε. Μάλιστα έχουν κάνει και ένα κλαπ μέσα στο Facebook τώρα, ποιοι έχουν έρθει μαζί μου σε αυτόν τον περίπατο, ας πούμε. Αφήνουμε το αυτοκίνητο κάτω στη θάλασσα, στην Ερκώτισσα, αν ξέρετε κάποιοι από εσάς, και περπατάμε όλη τη Λάπιθο. Είναι μια ατέλειωτη πολιτεία η Λάπιθος.
έτσι, μέχρι το βράδυ. Την τελευταία φορά που είχαμε πάει τον... Πότε είχε χιονίσει αρκετά, πέρσι που είχε χιονίσει. Νομίζω πέρσι είχε χιονίσει αρκετά. Είχε χιονίσει ο πενταδάχτυλος και το τρόδος. Υπάρχει λοιπόν, όταν ανεβείτε στον Άγιο Ιλαρίωνα και πηγαίνετε από την κορυφογραμμή προς την Λάβυθο Βασίλεια, σε μία φάση ο πενταδάχτυλος γίνεται τόσο στενός που μπορείτε να δείτε και δεξιά και αριστερά. Βλέπετε δεξιά την Μεσαωρία και αριστερά βλέπετε την Γερίνια λοιπόν. Και τη θάλασσα, όλη τη θάλασσα της Κιλικίας, έτσι. Εκείνη την μέρα ήταν χιονισμένος ο πενταδάχτυλος, ήταν χιονισμένο το Τρόδος και ήταν χιονισμένο τα βουνά της Τουρκίας. Και πιστέψετε με, λόγω του ήλιου, δεν ξέρω πώς, τα βουνά της Τουρκίας φαινόντουσαν πιο κοντά από το Τρόδος. Και μου λέει ένας φοιτητής μας, αυτός σπουδάζει πολιτικές επιστήμες, είναι από τη Βασίλεια, όταν κοίταξε δεξιά αριστερά, μου λέει, καλά, η πολιτική πριν το 1974 δεν είχαν έρθει εδώ πάνω να δουν πόσο κοντά ήταν η Τουρκία. Αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να βρίσκουμε απαντήσεις. Και προσέξτε, έτσι, δεν θα αποδεχτούμε οποιαδήποτε λύση. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι το εξής, το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό που έκανε η Τουρκία το 1974 ήταν να διαχωρίσει τον τόπο μας ουσιαστικά τις δύο κοινότητες, και γεωγραφικά, έτσι, και πληθυσμιακά. Κάθε λύση, κάθε προσπάθεια που ακυρώνει το εσείς που ζεις και εμείς σπουδά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι φεύγοντας τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο, δεν θα αντέξουν για πολύ ούτε τα κότα, ούτε οι πληθυσμιακές αναλογίες, ούτε τα ποσοστά, αυτά δεν θα αντέξουν. Θα μπούμε σε μια άλλη εποχή. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ακούω και πολλά παράπονα για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Μπορεί να έχουμε δυσκολίες. Μπορεί να μας φέρθηκαν λίγο άσχημα πριν 3 χρόνια. Έτσι. Μπορεί. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Όμως, ξέρετε που θα είμαστε χωρίς την Ευρώπη? Σε αυτό το κύμα που είναι γύρω μας αυτή τη στιγμή, 70 χιλιόμετρα μακριά από το ISIS. Πριν μερικές μέρες, όχι μήνες, συγγνώμη, πριν μερικούς μήνες, είχε φωνάξει ένας μεγάλος πρέσβης μιας μεγάλης χώρας να ακούσει τη γνώμη μου για τις κόκκινες γραμμές του Κυπριακού. Λέει μου, ποιες είναι οι δικές σου κόκκινες γραμμές? Του είπα διάφορα και στο τέλος μου λέει, και οι βρετανικές βάσεις. Αυτό θα το πω τώρα και θα κατηγορηθώ, το ξέρω ότι θα κατηγορηθώ, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Του λέω να μείνουν οι βρετανικές βάσεις. Πρέπει να μείνουν στην Κύπρο. Και γιατί να μείνουν? Διότι είμαστε δίπλα από το ISIS, ένα αυτό, και εάν κινδυνεύσει το Ισραήλ, πρέπει να βοηθηθεί το Ισραήλ. Γιατί χωρίς το Ισραήλ, αυτός ο τόπος δεν θα έχει χρόνο επιβίωσης ούτε μια μέρα. Και αυτά δεν τα λέω τώρα, τα έλεγα και πολύ πιο πριν. Δεν υπάρχει μέρα από το Πανεπιστήμιο να μην έχουμε συνεργάτες που έρχονται από το Ισραήλ, καθηγητές, να εκλέξουν καθηγητές, να αξιολογήσουν τμήματα κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα περιβάλλον που δημιουργείται, το οποίο μας δίνει μια τεράστια ευκαιρία. Θυμάμαι όταν έγινε το πραξικόπημα στην Αίγυπτο, εκείνο το πρωί ήμουν σε ένα κανάλι και εγώ βγήκα και είπα, λίγο άποψη σας κύριε Πρίτανη, του λέω, είναι το καλύτερο γεγονός που έγινε στην περιοχή μας τον τελευταίο χρόνο. Και βγήκε το απόγευμα ένας βουλευτής κάποιου κόμματος και είπε, α, τώρα ο Πρίτανης σημνεί και το πραξικόπημα. Αλλά φανταστείτε την Κύπρο ανάμεσα στις μιλόπετρες του Ερτογάν και ανάμεσα στις μιλόπετρες μιας Ισλαμικής Αιγύπτου που θα είμαστε. Άρα είναι καιρός να βλέπουμε και λίγο τα δικά μας συμφέροντα. Άλλες ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Κυρία. Τι κάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ώστε οι φοιτητές σας να είναι έτοιμοι να δεχτούν αυτές τις εξέλιξεις που λέτε ότι έρχονται πολύ σύντομα? Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω. Καταρχάς, το Πανεπιστήμιο σχεδιάζουμε το Πανεπιστήμιο της μεταλλήσεις εποχής.
Σήμερα είχαμε μια σχεδόν 7 ώρες σύγκλιτο, όπου συζητούσαμε το στρατηγικό σχέδιο του Πανεπιστημίου και ένα μεγάλο μέρος αυτού του σχεδίου είναι το Πανεπιστήμιο της μεταλλήσεις εποχής. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται γεωγραφικά στο πιο στρατηγικό σημείο της Κύπρου. Δίπλα από την Πανεπιστήμιο περνά ο παλιός δρόμος Λευκοσίας Λάρνακος, 30 χιλιόμετρα από εκεί είναι ο παλιός δρόμος Λευκοσίας Αμοχώστου, έξω από εμάς πλέον περνά ο περιφερειακός που θα πηγαίνει στην Κερίνια και λίγο πιο κάτω ο δρόμος προς τη Λεμεσό, Λάρνακα. Με λίγα λόγια, είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί να φέρει κοντά του όλους τους νέους της Κύπρου. Θέλουμε στα εργαστήρια μας, στα αμφιθέατρα, στη βιβλιοθήκη, να φέρουμε κοντά όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους του τόπου μας. Από ποια κοινότητα και αν προέρχονται, γιατί πιστεύουμε ότι η σύνθεση των διαφορών, η σύνθεση των νέων ανθρώπων, είναι μια εξαιρετική παιδαγωγική διαδικασία, μια πρωτόγνωρη παιδαγωγική διαδικασία. Και αν δουλέψουμε μαζί όλες οι κοινότητες του τόπου, θα έχουμε ένα λαμπρό μέλλον. Έχουμε πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εγώ θα πω και για τις αγορές φοιτητών στην περιοχή, για παράδειγμα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Η Κύπρος με τη λύση θα προσεγγίσει βιωτικό επίπεδα που δεν φανταζόμαστε σήμερα. Ξέρετε κάτι, επίσης είναι και το άλλο. Εμένα κάτι που με πληγώνει πάρα πολύ. Παρά το γεγονός ότι προέρχομαι από μια οικογένεια που έχει χάσει περιουσίες και η οικογένεια της γυναίκας μου έχει χάσει τεράστιες περιουσίες, έτσι, στα κατεχόμενα, έχουμε μετατρέψει το κυπριακό σε περιουσιακό. Δηλαδή, έχουμε μετατρέψει ουσιαστικά την πορεία του τόπου μας σε περιουσιακό. Οι ξένοι με αυτά γελάνε. Στο Πανεπιστήμιο με επισκέπτονται κάθε εβδομάδα περίπου 4-5 πρέσβεις. Και αυτά τα συζητάμε. Σας λέω, αυτή δεν είναι καλή εικόνα. Δεν είναι καλή εικόνα. Και ειλικρινά πιστεύετε ότι την επομένη της λύσης, για παράδειγμα, το ζητούμενο ποιο είναι, δεν είναι πόση περιουσία θα πάρεις πίσω. Το ζητούμενο είναι, θα μπορείς την επόμενη μέρα να αγοράσεις περιουσίες σε αυτόν τον τόπο όπου θέλεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και να σας πω και το εξής. Το 1919 στη Λάπιθο, το 65% των περιουσιών ήταν στα τουρκοκυπριακά χέρια. Το 1934, μόνο το 16% των περιουσιών. Αυτό ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι τι εννοώ. Αλλά εδώ υπάρχει μια δυναμική διαδικασία. Και εξάλλου, ζούμε και μια εποχή πλέον όπου με τη λύση του Κυπριακού, με αυτά που γίνονται στην περιοχή μας, θα έχουμε και μια κάθοδο και πολλών Ευρωπαίων πολιτών προς την Κύπρο. Αυτό γίνεται ήδη. Δεν ξέρω στη Λευκοσία, όταν περπατάς πλέον, εντάξει, εδώ είναι τουριστική περιοχή που έρχονται και πολλοί τουρίστες, αλλά εκεί βλέπεις αυτή την δημογραφική, αν θέλετε, εξίσωση, αλλίωση. Μα αυτό το έχω πει, νομίζω αυτό ήταν το κύριο νόημα αυτής της ομιλίας. Το πρόβλημα είναι πρώτα στα μυαλά μας. Και δεν φταίμε μόνο εμείς, έτσι. Φταίνε και οι άλλοι από την άλλη πλευρά. Δεν φταίμε εμείς για όλα. Φταίνε και οι άλλοι στην άλλη πλευρά, ας πούμε. Αλλά από εκεί υπάρχει μια στρατηγική κατοχή. Έτσι. Εδώ όμως πρέπει να απελευθερωθούμε. Πρέπει να απελευθερωθούμε από τον κακό μας εαυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και σας λέω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δίπλα μας. Αυτές είναι σοβαρές δυνάμεις. Και πρέπει να πω ότι τον τελευταίο καιρό η εικόνα της Κύπρου, το γεγονός ότι τα καταφέραμε οικονομικά και όλοι βλέπουν αυτό το θαύμα, το οποίο, συσταγωγικά, το οποίο γίνεται σιγά-σιγά, αυτό μας έχει δώσει μια εντυπωσιακή, αν θέλετε, εικόνα στην Ευρώπη. Εγώ το ζω. Ήμουνα σε ένα συνέδριο πριν μερικές μέρες με τους Πριτάνης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Και αυτό που τους κάνει εντύπωση είναι πως η Κύπρος, μετά από ένα κούρεμα, όταν κλείσανε οι τράπεζες εντελώς, έτσι, κατάφερε σιγά σιγά και να. Έτσι, το σύνθημα που λέγεται, ξέρετε ποιο είναι σήμερα, στους οικονομικούς κύκλους της Ευρώπης. Ο καλύτερος χώρος να επενδύσεις, λέει, after Cyprus, is Cyprus. Okay. Ο κύριος.
Καλώς ορίσατε στην περιοχή μας. Εγώ θα πιαστώ λίγο πάνω στο ιδιοκτήτη και χρήστη. Έχετε πει προηγουμένως ότι θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις το καλοκαίρι. Εκείνο που βλέπω, για να έχουμε και τη λύση, ότι θα πάμε σε κάποια δημοψηφίσματα. Βέβαια. Τα δημοψηφίσματα, είτε δυστυχώς είτε ευτυχώς, θα εστιαστούν πάνω στο περιουσιακό, πάνω στην κατοικία. Άρα, ένα βασικό σημείο θα είναι το περιουσιακό που βλέπει ο κόσμος που έχει χάσει τις περιουσίες του. Πώς τοποθετήσετε εσείς σαν... Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εντάξει, βεβαίως το περιουσιακό θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά κοιτάξτε κάτι όμως, έτσι. Εμείς, πολλές φορές, μιλώντας με τους Ελληνοκύπριους, θέλουμε τα πλήρη δικαιώματα του ιδιοκτήτη στα κατεχόμενα και τα πλήρη δικαιώματα του χρήση στην απότα περιοχή. Δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Θέλουμε και τα δύο. Αλλά κοιτάξτε κάτι όμως. Κοιτάξτε. Ναι, αλλά θα χαθούν περιουσίες. Αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα χάσουμε περιουσίες. Η λύση δεν θα είναι κάτι το οποίο. Δεν θα πάμε πίσω στο 1974. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε. Ακούστε, κύριε Χριστόδουλε. Οι Έλληνες. Ο Ελληνισμός γενικά, σε αντίθεση με τους εχθρούς μας, βλέπουμε την ιστορία ως μια υπόθεση μιας γενιάς. Η ιστορία δεν είναι υπόθεση μιας γενιάς. Είναι υπόθεση πολλών γενεών. Εκείνο που θα πρέπει να φτιάξουμε μέσα από τη λύση είναι να δημιουργήσουμε ένα σύνταγμα όπου θα μπορέσουμε να αποσβέσουμε σιγά σιγά αυτά που χάσαμε και μετά από 10, 20, 30 χρόνια τα παιδιά μας να τα πάρουν πίσω με το παραπάνω. Αυτό θα είναι. Και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Πρέπει να βγάλουμε την Τουρκία έξω από τις κυπριακές υποθέσεις. Έξω από τις Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να φύγει η Τουρκία από πάνω μας. Πρέπει στην ουσία η Τουρκία να μην μπορεί να ελέγχει τους Τουρκοκύπριους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να σας πω κάτι άλλο. Ακόμα για παράδειγμα με τον επικισμό. Έχουν γίνει κάτι απίστευτες μελέτες, τις οποίες εγώ όταν τις είδα πραγματικά, δεν μπορώ να αναφερθώ εδώ, αλλά δείχνουν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Και να πω και κάτι άλλο. Όταν φτιάξαμε το τμήμα τουρκικό σπουδών του Πανεπιστήμιου Κύπρου, το 1992, εγώ τότε ήμουνα επίγουρος καθηγητής, ήταν μόλις είχα επιστρέψει από τον Καναδά. Ήμουν ένας στους πρώτους που αρχίσαμε το Πανεπιστήμιο. Και θυμάμαι που ήρθαν οργανωμένες ομάδες μέσα στο Πανεπιστήμιο, μπήκαν στη βιβλιοθήκη να κάψουν, λέει, τα τουρκικά βιβλία που είχαμε στη βιβλιοθήκη. Αυτό έγινε. Από τότε κύλησε πολύ νερό και έχουν γραφτεί κάποια εξαιρετικά βιβλία γύρω από την ιστορία των Τουρκοκυπρίων στο Πανεπιστήμιο. Από φοιτητούς μας, από παιδιά που κάνουν το διδακτορικό τους. Είμαι απόλυτα βέβαιος, κύριε Χριστόδουλε, ότι αν αυτά τα βιβλία δεν γράφονταν το 2010, αλλά γράφονταν το 1960, η ιστορία της Κύπρου θα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που είναι σήμερα. Θα ήταν πολύ διαφορετική. Έχουμε τώρα, πριν μερικές μέρες, ένας φοιτητής μας, παρουσίασε, φοιτήτρια μας, παρουσίασε το διδακτορικό της για την ιστορία των Εβραίων της Κύπρου τον 20ο αιώνα. Θυμούμαι πριν 4-5 χρόνια όταν έτσι επιτακτικά έδωσα μια υποτροφή για αυτό το θέμα, δεν ξέρετε τι είχα ακούσει τότε από τον τύπο. Τι είναι αυτά που έκανε ο Τραπρίτανες, Όμως τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης, όταν τα διαβάσει κανείς, είναι εξαιρετικά. Γιατί πάνω σε αυτές τις σχέσεις που χτίζουμε τώρα με το Ισραήλ, τις θεμελιώνουμε και με ένα άλλο τρόπο. Με ένα ιστορικό background που είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας. Κάποιος άλλος? Κυρία. Κύριε Βρυτανή, θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε
μέχρι πού βρίσκονται ή αν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αυτού του Συμβουλίου Παιδείας που έχει εξαγγελθεί από τον Πρόεδρο και πιστεύω ότι εμπλέκεται το Πανεπιστήμιο αρκετά, εάν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για το πώς θα είναι η παιδεία σε μια μεταλύση εποχή. Ναι. Ναι, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αυτές. Υπάρχουν από το Πανεπιστήμιο, εμπλέκονται, αν θυμάμαι καλά, τρεις συνάδελφοί μου. Και νομίζω σιγά-σιγά χτίζεται ένα κείμενο και ένα όραμα, θέλετε, το οποίο εκτιμώ ότι σε λιγότερο από 2-3 μήνες θα είναι ολοκληρωμένο. Άρα αυτό πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι σημαντικό, βεβαίως, είναι σημαντικό. Αλλά όπως είπα και πριν, ξέρετε, είναι δύσκολο να ενοποιήσουμε την παιδεία από κάτω, δημοτικό, να έχει κοινό γυμνάσιο κτλ. Όμως μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε στο Πανεπιστήμιο έχουμε κάνουμε μια προσπάθεια. Συζητάμε με τα Ηνωμένα Έθνη να μας αφήσουν να ανοίξουμε το σχολείο του Αγίου Κασιανού, που είναι στην Παλιά Λευκοσία, ένα από τα πιο μεγάλα σχολεία της Κύπρου αυτό, ένα εξαιρετικό σχολείο, είναι στην Εκκληροζώνη, για να κάνουμε ένα κοινό γυμνάσιο λύκειο με την άλλη πλευρά, το Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο σημαντικό είναι η δική μας πρόταση προς τους Τουρκοκύπριους, είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου να μετατραπεί σε ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο. Οι Τουρκοκύπριοι ακαδημαϊκοί καθηγητές το θέλουν, η ηγεσία τους δεν το θέλει. Αλλά αντιλαμβάνεστε όμως ότι ο σπόρος έχει μπει. Διότι καταλαβαίνουν και αυτοί και εμείς γιατί είναι σημαντικό να γίνει το Πανεπιστήμιο ομοσπονδιακό. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θα έχουμε κάποιους περίεργους βουλευτές να παρεμβαίνουν όπως έχουν και αυτοί στην άλλη πλευρά. Άρα θα είναι τα πανεπιστήμια πολύ πιο αυτόνομα. Τα φέτρα πανεπιστήμια είναι πολύ πιο αυτόνομα από τα τοπικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι κάτι το οποίο, έστω και αν δεν κερδιθεί σε επίπεδο συνομιλίων, θα κερδιθεί πολύ πιο γρήγορα, πολύ γρήγορα και αμέσως μετά, γιατί αυτή είναι η διεθνή στάση της επιστήμης. Τα πανεπιστήμια, για παράδειγμα, στην Ελβετία, τα οποία είναι ομοσπονδιακά πανεπιστήμια, είναι πολύ πιο προχωρημένα από τα υπόλοιπα. Αυτό το ξέρουμε. Στον Καναδά το ίδιο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η ίδια η λύση θα φέρει τις δικές της εξελίξεις. Και ακριβώς η λύση δεν πρέπει να είναι ένα σύνταγμα το οποίο να είναι παγωμένο, να είναι freeze, να είναι για πάντα το ίδιο. Πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτού του τόπου να το εξελίσσουν. Να είναι ευέλικτο, γιατί χρειαζόμαστε ευέλικτα. Είναι το ίδιο που κάνουμε σήμερα με το νόμο του Πανεπιστημίου. Τον επόμενο Σεπτέμβριο καταθέτουμε ένα καινούριο νόμο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο νόμος μας έγινε το 1989. Θεωρούμε ότι πλέον είναι εκτός σύγχρονης πραγματικότητας. Βλέπουμε τι γίνεται αλλού. Πρέπει λοιπόν να εξελίξουμε αυτόν τον νόμο. Αυτό έχει το ίδιο ισχύει και για το Σύνταγμα. Κάποιος άλλος? Παρακαλώ, κύριε Ξόδη. Κύριε Κωστά, ένα λεπτό όμως, να δούμε αν κάποιος θέλει να υποβάλει οτιδήποτε σε πρωτοβουλία, σαν πρώτη ερώτηση, και αν δεν υπάρξει, να προχωρήσουμε. Παρακαλώ. Νίκος Σταντή. Κύριε Πρίτανη, μία σύντομη ερώτηση. Εμείς, γιατί έχω τα λιόν μπερδεμένα, εμείς αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή τι θεωρούμαστε, Έλληνες Κύπροι ή Ελληνοκύπροι? Σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού, τι θα θεωρούμαστε? Και σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού, τα παιδιά μας μετά από 50 χρόνια, τι θα θεωρούνται? Είμαστε Έλληνες της Κύπρου, Κωνσταντίνε. Είμαστε Έλληνες της Κύπρου. Εντάξει, είμαστε Έλληνες της Κύπρου, είμαστε ένα νησί σε αυτά τα νερά, όπως έλεγε και ο Καβάφης. Ξέρετε, νομίζω ο Κωνσταντίνος Καβάφης το δίνει με το πιο παραστατικό τρόπο. Λέει, νερά της Κύπρου, της Συρίας και της Αιγύπτου. Είμαστε Έλληνες και εμείς, τι άλλο είμαστε? Αλλά με αγάπες και με συγκυρίες της Ασίας, που κάποτε ξενίζουν τον Ελληνισμό. Κωνσταντίνος Καβάφης. Είμαστε Έλληνες της Κύπρου. Και ξέρετε, και αυτό το νέο σύνταγμα που θα φτιάξουμε, για να έχει διάρκεια στον χρόνο, πρέπει να τονίζει την εθνικότητα του καθενός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Δεν θα φτιάξουμε μια καινούργια ράτσα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα ανθρώπων. Όμως είμαστε Έλληνες της Κύπρου, οι οποίοι θα πρέπει να σέβονται τη διαφορετικότητα, τους Αρμένιους, τους Μαρονίτες, τους Λατίνους. Πριν μερικές εβδομάδες ήμουνα στον Κορμακίδη. Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση με πολλούς Μαρονίτες. Είναι μια κοινότητα η οποία είναι πολύ σημαντική για τον τόπο μας. Οι Αρμένοι το ίδιο, οι Λατίνοι το ίδιο, οι Τουρκοκύπροι το ίδιο. Αλλά ο καθένας θα κρατήσει την δική του ταυτότητα. Θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε ελληνικά, να μιλάμε ελληνικά, να αγαπούμε ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα, τα καλά, ειδικά την ΑΕΚ, είναι και κυπελλούχος από χθες. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό είναι. Έτσι. Δεν θα είμαστε μια ομοσπονδία τύπου Ελβετίας που είναι όλοι Ελβετοί και δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ. Εκεί υπάρχει μια εθνότητα η οποία χτίστηκε μέσα σε 500-600 χρόνια. Αυτό να μην το φοβάστε. Και ξέρετε να σας πω κάτι άλλο. Αυτό μεταδίδεται απευθείας ή είμαστε... Ναι. Μάλιστα, είμαστε στον αέρα δηλαδή. Πριν μερικούς... Κοιτάξτε κάτι. Πριν 2 χρόνια ήμουν στο Ριζογάρπασο. Και ήρθε ένας κύριος εκεί πέρα και μου λέει, ήταν τσικαλοντημένος, περίεργος, μου λέει, ξέρεις, σε αυτή την περιοχή του κόσμου θα μείνουν μόνο μουσουλμάνοι. Όλοι οι χριστιανοί θα φύγετε μια μέρα. Έτσι. Από κάτω υπήρχαν 2 παιδιά. Ένα παιδάκι ελληνο, εγκλωβισμένο και ένα τουρκοκύπριο. Οι οποίοι αυτά τα 2 παιδιά μιλούσαν μεγαλώς στα ελληνικά. Ξέρεις γιατί? Γιατί είμαστε ένα έθνο με έναν απίστευτο πολιτισμό. Δεν θα πω ότι είναι πολιτισμός υπεροχής, γιατί θα θεωρηθεί ρατσιστικό, αλλά είμαστε ένας πολιτισμός με πολύ βαθιές ρίζες. Όπως είναι ο Εβραϊκός, όπως είναι ο Κινέζικος, ξέρω εγώ. Είμαστε ένας πολιτισμός με βαθιές ρίζες. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Πρέπει να επιδιώκουμε την αλληλεπίδραση με τους άλλους. Είμαστε ένας... Ξέρετε, έχετε αντιληφθεί τι έχει γραφτεί στα ελληνικά. Τι λογοτεχνική δράση υπάρχει. Τι επιστήμονες έχουμε, τι έχουμε δώσει στον υπόλοιπο κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι κατάκτημα. Είναι χτήμα μας. Εννοείται τώρα. Να σας πω κάτι. Συζητούμε σε επίπεδο προσωπικό, όχι σε επίπεδο θεσμικό, γιατί ακριβώς υπάρχουν θέματα που αφορούν τα θέματα της αναγνώρισης. Έτσι. Όμως, συνεργαζόμαστε μαζί με πάρα πολλούς επιστήμονες από την άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, στις 30 του μηνός, νομίζω 30-29, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, όχι, δεν είναι 30, νομίζω είναι 2 του Ιούνιου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δώσει 2 βραβεία. Αυτός είναι ένας θεσμός, ο οποίος έχει καθιερωθεί εδώ και 8 χρόνια. Είναι 2 βραβεία που δίνονται κάθε 2 χρόνια. Είναι το βραβείο της κοινωνικής προσφοράς μιας ομάδας και είναι και το βραβείο σε ατομικό επίπεδο. Λοιπόν, το βραβείο της κοινωνικής προσφοράς φέτος θα δοθεί στο Pharmacusta Initiative. Είναι και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι οι οποίοι συμμετέχουν. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εκεί, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα ακούσουμε διάφορα από διάφορα ράδια την επόμενη μέρα, είμαι σίγουρος. Αλλά λοιπόν, όμως αυτό κάνουμε. Επίσης, συνεργαζόμαστε σε επίπεδο ατομικό με την άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός της νέας αμοχώστου είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Γίνεται μια τεράστια έρευνα.
Όμως όλα αυτά θα, με τη λύση θα γίνουν ακόμα πιο έντονα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Κύπροι εγκλωβισμένοι που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συγγνώμη. Αυτό δεν το ξέρω. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Αλλά όσον αφορά όμως, αυτό είναι καλό να σας το πω. Έχουμε πάρα πολλούς εγκλωβισμένους. Ξέρετε κάτι. Με τους εγκλωβισμένους. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Εμείς πάμε, το Πανεπιστήμιο είναι δίπλα τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν άλλοι δεν τολμούσαν να πάνε. Πήγαιναν εκεί και μας λέγανε, ξέρετε, φέτος έχουν μείνει δύο μωρά του χρόνου στο νηπιαγωγείο, κλείκε το δημοτικό σε λίγο. Και μετά κλείκε το γυμνάσιο και μετά κλείκε το λύκειο. Λοιπόν, τώρα το γυμνάσιο και το δημοτικό έχουν τους περισσότερους μαθητές από ό,τι ποτέ στο παρελθόν, ενώ μετά την εισβολή. Ξέρετε γιατί? Ήρθαν παιδιά στο Πανεπιστήμιο, σπουδάσαν, γίναν δασκάλοι, γίναν καθηγητές, εγκλωβισμένοι. Πήγανε πίσω, μένουν εκεί, κάναν παιδιά, στείλαν τα παιδιά στο σχολείο και σιγά σιγά ξαναδημιουργούμε μια άλλη κοινότητα, μια νέα κοινότητα. Υπάρχει μια κοπέλα, μπορεί να μας ακούει τώρα, Λουκία λέγεται, η οποία προσπαθούσα να την πείσω εδώ και δύο χρόνια, τρία χρόνια, να σπουδάσει γιατρός. Και σε έλεγα, ξέρεις, εσύ είναι μια πολύ καλή φοιτητρία αυτή, να γίνεις γιατρός, διότι θα πιστέψεις πάνω στο ριζοκάρπασο, θα είσαι ο γιατρός του ριζοκαρπάσου κτλ. Είναι εντυπωσιακό. Τελικά αυτή σπουδάζει τουρκικές σπουδές, αλλά τα παιδιά πλέον επιστρέφουν πίσω και φτιάχνουν τις οικογένειές τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι κρατήσαμε το ριζοκάρπασο. Να σας πω και μια άλλη ιστορία για το ριζοκάρπασο, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γεια σου Μιχάλη, τώρα σε είδα. Μιχάλη, ήταν φοιτητής μου. Λοιπόν, κοιτάξτε, θυμάμαι πριν μερικά χρόνια όταν πηγαίναμε, ερχόταν η διευθύντρια και έλεγε, κύριε Πρίτανη, μην πείτε τίποτα για ελευθερία και τέτοια και όλα αυτά που λέτε, γιατί δεν θα σας αφήσω να ξανάρθεις. Και θυμάμαι λοιπόν, μπήκα μέσα στην αίθουσα και ξέρετε εκεί τότε, και ακόμα τώρα συμβαίνει, έρχονται αστυνομικοί Τουρκοκύπριοι μέσα στην αίθουσα. Και ακούνε τι λες και είναι συνέχεια δίπλα σου, είναι και λίγο νεοκλητικό δηλαδή. Οπότε λοιπόν τώρα μπήκα σε μια αίθουσα μαθητές γυμνασίου, ας πούμε, λυκείου. Τι να τους πω. Σκεφτόμουν, ξέρω εγώ. Και θυμήθηκα πραγματικά μια ιστορία, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, παρακολουθείτε αν τη θυμάστε. Το 1974 ξεκίνησε η Κάσπερ, μια διαφήμιση. Η οποία λέγεται το εξής. Από την Κοπενχάγη στη Ρώμη, από τη Ρώμη στην Αθήνα και από την Αθήνα στη Λευκοσία και πίσω στη Βιέννη και πάλι στην Κοπενχάγη, τη θυμάμαι πάρα πολύ τη διαφήμιση, όλη η Ευρώπη πίνει καιό. Πίνει Κάσπερ. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, τώρα κάνουμε και διαφήμιση για τις αμφισκετικές μπύρες. Οπότε λοιπόν, μετά από μια εβδομάδα, απάντησε η καιό. Με μια διαφήμιση η οποία έλεγε το εξής. Έλεγε, από την Κυρίνια στη Λευκοσία και από τη Λευκοσία στην Πάφο και πίσω στη Λεμισό και στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στην Αμόγωστον και πίσω στο Ριζοκάρπασο, όλη η Κύπρος πίνει καιό. Σου λέω, παιδιά, είναι η τελευταία διαφήμιση που έδειχνε την πατρίδα μας ενωμένη. Και είδα μέσα στα μάτια τους κάτι το περίεργο. Εκείνη την μικρή φλόγα, την φωτεινή φλόγα. Και εκεί κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να κρατάς αυτά τα πράγματα. Και μετά πήγα δίπλα στο δημοτικό. Το δημοτικό ήταν μια άλλη ιστορία. Έπρεπε να πω και κάτι στα παιδιά του δημοτικού. Μάλιστα, ο Τούρκος αστυνομικός μου λέει, δάσκαλε, είσαι μεγάλη, να μην πω τη λέξη. Λοιπόν, οπότε λοιπόν πήγαμε στο δημοτικό. Ξέρετε, στα κατεχόμενα έχουν ξαναμοιράσει τις επαρχίες. Έχουν κάνει, για παράδειγμα, επαρχία Καρπασίας. Ναι, δίκομαι και πάνω, επαρχία Καρπασίας. Λοιπόν, και τους λέω, ήταν παιδιά του δημοτικού, ήταν εκεί πέρα 15-16 παιδιά τότε. Παιδιά, με ποια ομάδα είσαστε? Λοιπόν, τα παιδιά ήταν οι περισσότεροι
Ανόρθωση και άλλη με τη Σαλαμίνα. Ωραία. Γιατί σας τιμήνε την όρθωση με τη Σαλαμίνα? Και μου απαντήσαν τα παιδιά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ο παπάς μου κύριε, ο πατέρας μου κτλ. Ξέρετε γιατί ο πατέρας σας ήταν με την όρθωση με τη Σαλαμίνα? Γιατί η Σαλαμίνα και η όρθωση ήταν οι ομάδες της επαρχίας, αμοχώστου της επαρχίας σας. Γιατί το 1974 η επαρχία σας, ο τόπος σας ήταν η επαρχία αμοχώστου. Και εκεί, ξέρετε, ένιωσα ότι αυτά τα παιδιά είχαν καταλάβει πολύ καλά τι ήθελα να τους πω. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο 5ος χρόνος διαλέξεων του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμοχώστου, που διοργανώνουν από κοινού το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας Αμοχώστου. Ευχαριστούμε θερμά το χορηγό μας, της ΠΕΚΟ Κοινοχωρίων, και τους χορηγούς επικοινωνίας, την Εφημερίδα Πολίτης, τον τοπικό ραδιοσταθμό Πολιτεία και τον ραδιοφωνικό σταθμό UCY Voice. 95,2. Ευχαριστούμε επίσης όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του 5ου κύκλου του Σαλαμίνιου Πανεπιστημίου. Ευχαριστούμε και εσάς που παρευρεθήκατε απόψε μαζί μας. Ελπίζουμε να έχουμε και την υποστήριξη σας στις νέες διαλέξεις, στο νέο κύκλο διαλέξεων που θα ακολουθήσει τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινά τον Οκτώβριο. Και απλώς να σας αναφέρουμε ότι στο προάβλιο μπορείτε να παραλάβετε τα πιστοποιητικά παρακολούθησής σας, καθώς έχει γίνει η ταξινόμηση με αλφαβητική σειρά. Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα λάβουν όσοι έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 5 από τις 8 διαλέξεις. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Καλή σας νύχτα.